Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον κύριο Νίκο Μαϊτό, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Και βεβαίως θα πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα όταν βλέποντας ένα θέμα και πατώντας ένα συγκεκριμένο site και συγκεκριμένα το Contra News, βγήκα σε μία live εκπομπή, μεταδιδόταν δηλαδή εκείνη την ώρα στο Contra Channel και βλέπω μπροστά μου τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας μαζί με τον Μιχάλη Λιαγούρη, τον γνωστό τραγουδιστή, τον Άξιο, και είχαν μία συνέντευξη. Λέω, τι γίνεται εδώ? Και βεβαίως δεν μπορώ παρά να ρωτήσω, και τηλεοπτικός παρουσιαστής ο Νίκος Μαϊτός. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής. Περισσότεροι γνωρίζουν, ειδικά οι συμπατριώτες που μένουν στην Αθήνα, ότι εδώ και πολλά χρόνια παρουσίαζα στην Αθήνα μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα πάντα την νησιώτικη μουσική παράδοση. Mm-hmm. Είμαι από τους συλλέκτες της παραδοσιακής μας μουσικής κάθε εποχής. Της νησιώτικης μουσικής θα έλεγα μονάχα, και όχι μόνο της παραδοσιακής, και των καλλιτεχνών. Mm-hmm. Έχω ένα τεράστιο ψηφιοποιημένο μουσικό αρχείο. Μάλιστα κάποια στιγμή είχα προτείνει σε μια παλαιότερη δημοτική αρχή τη δημιουργία μιας μουσικής, ηλεκτρονικής μουσικής αποθήκης, θα το λέγαμε, μέσα από την οποία θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτό το αρχείο ο καθένας. Μάλιστα. Λοιπόν, στα πλαίσια, και είναι ένα χόμπι το οποίο συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, γιατί είναι από τα πράγματα που μου αρέσουν και μου αρέσουν υπερβολικά. Mm-hmm. Μου ζητήθηκε από έναν φίλο εδώ και πολλά χρόνια, τον Δημήτρη τον Καρούση, επειδή θα έκανα ένα αφιέρωμα στον Μιχάλη Κολιαγούρη, και επειδή υποτίθεται ότι γνώριζα περισσότερο από τον οποιοδήποτε άσχετο με το θέμα παρουσιαστή του συγκεκριμένου καναλιού, να επιμεληθώ εγώ αυτή τη συνέντευξη, να πει 5 πράγματα ο Μιχάλης Κολιαγούρης, αυτή η μη ώρη συνέντευξη. Ναι. Και επειδή και με τον Δημήτρη αλλά και με τον Μιχάλη είμαστε σχεδόν από παιδιά μαζί, mm-hmm. δέχτηκα να το κάνω. Μάλιστα. Βέβαια προέκυψαν κάποια άλλα πράγματα τα οποία προέκυψαν στη συνέχεια. Δηλαδή. Τώρα είμαι σε λίγο δύσκολη θέση, αλλά φαίνεται ότι βγήκε πολύ καλά. Ναι, αυτό πληροφορήθηκα κι εγώ, και μάλιστα το έχω γράψει, ότι σας έκαναν και προτάσεις εκεί. Και υπήρξε μια πρόταση να υπάρξουν γενικότερα θέματα γύρω από αυτό το κομμάτι, τα οποία θα μπορούσαμε να τα δούμε στο μέλλον, mm-hmm. και από το μουσικό και όχι μόνο το τοπίο, ας πούμε, των νησιών μας. Ναι. Βέβαια ήταν μια πρόταση εξαφήνης, mm-hmm. δεν απάντησα ούτε ναι ούτε όχι, παρότι μπορώ να πω ότι με ιδρυγκάρει λίγο το θέμα, γιατί σας είπα, είναι ένα αγαπημένο χόμπι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Θα το δούμε. Δηλαδή μπορεί και να αναλάβετε μία και τηλεοπτική εκπομπή. Βέβαια ραδιοφωνικές δεν κάνετε νομίζω πια. Έχετε σταματήσει. Όχι. Ναι. Έχω σταματήσει μετά από 6-7 χρόνια. Ναι. Σταμάτησα το 2014. Ναι. Τη στιγμή δηλαδή που αποφασίσατε, υποθέτω, να πολιτευτείτε στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Γιατί δεν μπορούσα να το εξυπηρετήσω αυτό το πράγμα, γιατί η συχνή απουσία μου από το σταθμό θα δημιουργούσε. Μάλιστα. Να ρωτήσω, αυτό όμως δεν ισχύει και για μία τηλεοπτική? Όχι, γιατί εκείνη ήταν ζωντανή. Αυτό δεν θα είναι ζωντανό. Α, θα είναι μαγνητοσκοπημένο. Σε μια μέρα, ας πούμε, μπορούμε να γράψουμε, σε μια μέρα μπορούμε να γράψουμε 10 εκπομπές. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μεταδίδονται σε διακάπτωση. Λοιπόν, εμείς αυτό που εισπράττουμε πάντως και από τη σημερινή σας δήλωση είναι ότι έχετε το σαράκι του. Δεν θα πω ακριβώς του δημοσιογράφου, μπορεί να έχετε και αυτό, αλλά σαφώς έχετε το σαράκι του μουσικού παρουσιαστή κυρίως, και ό,τι προκύψει στη συνέχεια, έτσι. Ας πούμε και κάτι άλλο, εντάξει, το ότι ήδη στο σταθμό σας mm-hmm. έχω δώσει όλο μου το αρχείο. Υπάρχει στάρια πλέον στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του σταθμού σας, όλο μου το αρχείο της μουσικής, της νησιώτικης μουσικής που έχω, mm-hmm.
Το έχω ήδη δώσει. Το έχετε παραχωρήσει προς χρήση. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία και ευχαριστεί, πιστεύω, ο σταθμός. Θα σας έχει ευχαριστήσει ιδιαιτέρως γι' αυτό. Κύριε Μαϊτέ, αυτή είναι η μία που προέκυψε πλευρά που θα θέλαμε και ευχαριστούμε που μας δώσατε έτσι ακριβώς όπως έγινε όλο αυτό με την παρουσίαση αυτής της ημίωρης εκπομπής που έγινε το Σάββατο το πρωί. Να πάμε όμως και όσον αφορά κάποια ζητήματα που έχουν συζητηθεί και έχουν αποφασιστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ακούσαμε μάλιστα να αναφέρεται και ο αρμόδιος για την ανακύκλωση και όχι μόνο, έχει και άλλες αρμοδιότητες, έχει και την αποκομιδή νομίζω είναι υπεύθυνος, ο κύριος Γιάννης Τσολάκης όταν μίλησε την Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή με αφορμή τα ερωτήματά μας, τι έχει γίνει, ποια πρόοδο έχουμε σημειώσει όσον αφορά το ζήτημα της ανακύκλωσης, γιατί μας είχε δηλώσει ότι περίπου στα τέλη Ιουλίου θα ξεκινήσουν κάποια πράγματα, δεν ξεκίνησαν και περιμέναμε να δούμε τι έχει να μας πει. Μεταξύ των άλλων λοιπόν, όταν το ρωτήσαμε για τους κάδους, τους μικρούς που δεν υπάρχουν σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη αλλά και στο κάστρο, μας είπε ότι ναι, πολλοί μου έχουν θέσει αυτό το θέμα και το βλέπω και εγώ, αλλά τώρα που θα προσλάβουμε υπαλλήλους στην καθαριότητα, γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι στην καθαριότητα, θα λυθεί και αυτό το ζήτημα. Εμείς όμως δεν προλαβαίναμε να κάνουμε σχόλιο. Γνωρίζαμε ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι εργαζόμενοι που θα προσληθούν αμιγώς για την καθαριότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη και θα ήθελα λίγο να φέρουμε έτσι το ζήτημα, γιατί συζητήθηκε και αποφασίστηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν λίγες ημέρες. Αυτό το ζήτημα, ναι, της επιπλέον, δηλαδή επιπλέον προσλήψεων προσωπικού στο Δήμο. Ναι. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και η παράταξη δική μου Δήμου και η παράταξη του Βασίλη του Βρούτση και η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης με τον κύριο Κορέ έβαλαν ξανά το θέμα στις σωστές τους διαστάσεις, παρόλο που ψηφίσαμε υπέρ της πρόθεσης που είχε κατεβάσει ο Δήμος. Mm-hmm. Δηλαδή, να πούμε λίγο απλά τα πράγματα πως έχουν να τα καταλάβει και ο κόσμος. Δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους να τροποποιήσουν τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τον οποίο έχουν και να προσθέσουν σε αυτόν θέσεις με βάση τα ανταποδοτικά του συγκεκριμένου κομματιού να προσθέσουν μόνιμου προσωπικού. Ναι. Αυτή η δυνατότητα δόθηκε. Και προσέξτε λίγο, θέλω να συμπληρώσω κάτι πολύ σημαντικό και όπως αναφέρεται στο σχετικό, στη σχετική διάταξη, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να έχουν τον τομέα της καθαριότητας με ίδια μέσα. Δηλαδή τους έδινε τη δυνατότητα να σταματήσουν οι εργολαβίες, να πάρουν όσο προσωπικό ήθελαν. Αυτό ακριβώς, κυρία Μάτ. Αυτό ακριβώς. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα νομοθέτης. Με βάση το ύψος των ανταποδοτικών τους να προτείνουν θέσεις, οι οποίες θα γινόταν και γίνονται από ό,τι βλέπουμε ουσιαστικά για αυτό το κομμάτι αποδεκτές από την υπηρεσιακή ηγεσία και στη συνέχεια να προχωρήσουν στις διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό για το κομμάτι της καθαριότητας. Ένα ευαίσθητο κομμάτι, το οποίο όπως ξέρετε και στην Άξο πάσχει φοβερά. Ήδη μόλις σας το αναφέρατε το κάστρο και δεν είναι μόνο το κάστρο. Μην ξεχνάμε τα χωριά. Κεντρικές, η παραλιακή οδός, η οδός Παπαβασιλείου έχει μικρά καλαθάκια που να επαρκούν για τις ανάγκες των πεζών. Και αυτό, αλλά να πάμε, και μιλάμε για συνολικά για τη χώρα, αλλά να μιλήσουμε και για τα χωριά. Βεβαίως. Είναι δυνατόν να καθαρίζει την Κόρονα, παραδείγματος χάρη, η Κομιακή ή και τα υπόλοιπα χωριά, τα οποία έχουν στενά σοκάκια να πάντα, εάν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους υποδομές, αλλά κυρίως εργατές. Mm-hmm. Όχι φυσικά. Μέσα στενά και μέσα στα σκαλοπάτια ποιος θα πάει να καθαρίσει αν δεν υπάρχουν εργάτες. Ναι. Έδωσαν λοιπόν τη δυνατότητα, γιατί δεν δημιουργείται κάποιο ιδιαίτερο κόστος, γιατί είναι υπηρεσίες οι οποίες είναι στα αποδοτικά, δηλαδή σε αυτά που πληρώνει ο πολίτης και εισπράττει ο Δήμος. Ακριβώς. Αντί για εργολαβίες, να αντικατασταθούν οι εργολαβίες, να αντικατασταθούν με εργάτες. Mm-hmm. Με εργάτες μόνιμους πλέον. Βεβαίως. Προσέξτε, mm-hmm, το όφελος θα ήταν διπλό για το Δήμο. Έχουμε πει και άλλες φορές, θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι μια εργολαβία στοιχίζει το διπλάσιο παρά αν είχε ο Δήμος τους ίδιους τους εργάτες και τους χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Mm-hmm. Γι' αυτό είμαστε ενάντια στις εργολαβίες.
Και παράλληλα και βρίσκει και ο κόσμος εργασία. Πέρα από το πελατειακό, κράτος το οποίο δημιουργούν, μιας και δεν μπορούν να προσλάβουν απευθείας στο Δήμο, τους προσλαμβάνουν μέσω όπου θέλουν να κάνουν σφέτη, μέσω των εργολάβων. Αλλά είναι και το διπλάσιο. Φανταστείτε ότι κάθε εργολαβία επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ, με το εργολαβικό κέρδος φυσικά του κάθε ενός που παίρνει μέρος σε αυτό το διαγωνισμό και ούτω καθεξής. Φτάνουν δηλαδή στο 40-50% επιπλέον του κόστους που στηγίζουν οι ίδιοι οι εργάτες που θα προσλάβει αυτό το άνθρωπο και θα μπορούσε να τους έχει προσλάβει ο ίδιος ο Δήμος μέσα από 8 μήνες συμβάσεις, θα μπορούσε να τους έχει προσλάβει και να έχει δώσει αυτό το 40-50% το επιπλέον, δηλαδή του ΦΠΑ, του εργολαβικού κέρδους και ούτω καθεξής. Και τώρα του έδινε τη δυνατότητα. Ναι, και τώρα του έδινε τη δυνατότητα. Τους έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα με βάση αυτά όλα τα νούμερα να προτείνουν θέσεις και εργατών καθαριότητας στους οποίους θα μπορούσε να προλάβει ο Δήμος. Ναι, με τροποποίηση του οργανισμού αυτό, τους. Αλλά τους έδινε και μια διορία. Και μια διορία. Ναι. Και μια διορία για να γίνουν όλα αυτά στο τέλος του Ιούλη. Την οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν. Λίγοι Δήμοι εκμεταλλεύτηκαν. Όχι, συγγνώμη, αρκετοί Δήμοι εκμεταλλεύτηκαν. Σε σχέση με την με τον αριθμό των Δήμων, κύριε Μαϊτέ, από ό,τι είδα, δεν είναι αυτό που περίμενα. Περίμενα ίσως πολύ περισσότερους. Πιθανότατα. Ναι. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Ναι. Πιθανότατα. Στο θέμα αυτό της τροποποίησης του οργανισμού για να προβλεφθούν καινούργιες θέσεις εργασίας, το έχουμε βάλει σύμπασα η αντιπολίτευση πολλές φορές στο παρελθόν και πάντα παίρναμε μια υπόσχεση ότι ναι, αυτό θα γίνει. Mm-hmm. Όποτε γινόταν όμως αυτό ήταν για κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, ναι, οι οποίοι ήταν κυρίως χειριστές μηχανημάτων. Τελευταία, ναι, τελευταία ήταν χειριστές μηχανημάτων και οδηγοί απορριμματοφόρων όσον αφορά δηλαδή την καθαριότητα. Οι όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει στο παρελθόν και έγιναν και με την τελευταία απόφαση, mm-hmm, έτσι αφορά κυρίως χειριστές μηχανημάτων και όχι εργάτες καθαριότητας. Ναι, και οδηγούς. Να πούμε ότι στην τελευταία αυτή απόφαση πριν λίγες μέρες ήταν μια συμπληρωματική αίτηση για αποδοχή προσωπικού, γιατί είχε προηγηθεί μια πρώτη ένα μήνα πριν. Σωστά. Ναι. Εκ των οποίων 17 θέσεων που προβλέπονται μέσα. Συνολικά. Στο σύνολό τους πια, με τις τροποποιήσεις δηλαδή που έχουν γίνει. Προβλέπονται μόνο 2 θέσεις εργατών καθαριότητας, συν μία θέση, τρίτη δηλαδή, για εργάτες καθαρισμού νεκροταφείων. Ναι. Δηλαδή, στον τομέα της καθαριότητας στην ουσία έχουμε 3 θέσεις και μόνο από τις 17. Ναι. Ή, αντί για τις 30, 40, 50, δεν είμαι αρμόδιος, δεν έχω τα στοιχεία, θα ήταν προϊόν μιας μελέτης αυτό το πράγμα, έτσι, mm-hmm, η οποία θα έπρεπε να έχει υπάρξει εδώ και χρόνια από τις υπηρεσίες του Δήμου. Για το πόσοι απαιτούνται δηλαδή. Για να είναι έτοιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή να τροποποιήσει το πώς αντέχει τα ανταποδοτικά που εισπράττει ο Δήμος. Ναι, βεβαίως. Μέχρι εκεί, ναι, μέχρι εκεί, ναι. Και φτάνουμε και στην τέλεια κοροϊδία, κυρία Μαύρου, και πρέπει να το πούμε αυτό, διότι στις 29 του 2017 παίρνεται μία απόφαση από το Δήμαρχο, η 952 του 2017, όπου αποφασίζει, λέει, να συστήσει μια ομάδα εργασίας για την τροποποίηση του οργανισμού, τώρα δηλαδή, εκ των υστέρων. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Νάξου, αποτελούμενη από υπηρεσιακούς αλλά και πολιτικούς παράγοντες. Να την κάνει τι τώρα, κυρία Μαύρη. Μάλιστα. Για να κλείσει το στόμα της αντιπολίτευσης ή, ξέρω εγώ, του οποιοδήποτε θα του πει αύριο μεθαύριο στο ότι το πιο πιθανό θα του... αυτές οι εργολαβίες οι οποίες κάνει μέχρι τώρα θα τις αντιδρούν και αυτές. Ναι. Είχες την ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαϊτέ. Παρ' όλα αυτά θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω, η αντιπολίτευση από την πλευρά της, εσείς δηλαδή, αλλά και οι άλλες δύο δημοτικές παρατάξεις και των πολιτών για τα νησιά μας και η Λαϊκή Σπήρωση, στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχε γίνει, δεν νομίζω ότι το θέμα επισημάνθηκε έτσι ώστε να πιεστεί ο Δήμος και να δώσει πιστικές απαντήσεις. Γιατί άκουσα τον κύριο Λιανό, για παράδειγμα, να λέει στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν τέθηκε και πάλι το θέμα και ρώτησε ο κύριος Αντώνης Βασαλάκης από τους πολίτες για τα νησιά μας, μα τέλος πάντων θα κάνετε ποτέ μια μελέτη για πόσους εργαζομένους χρειάζεται ο Δήμος σε όλες τις ειδικότητες? Και απαντάει ο κύριος Λιανός, και ποιος μπορεί να το εκτιμήσει αυτό?
Α, μέλετε. Μια μελέτη μπορεί να το εκτιμήσει. Ναι. Λέγοντας, μάλιστα, για να, είμαι, να μην το αφήσω έτσι στον αέρα, ότι για παράδειγμα, πώς θα πεις πόσους μηχανικούς χρειάζεσαι. Ένας μηχανικός σε ένα δήμο πρέπει να κάνει μία μελέτη την ημέρα, δύο μελέτες τη βδομάδα. Δηλαδή κάποια ερωτήματα που σε αποπροσανατόλιζαν, γιατί... Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που μπήκε... αυτό που ψηφίσαμε και το ψηφίσαμε. Ναι. Γιατί λέμε από το λόγιο που λέει και ο λαός καλλιεργεί Παναγιώτενα. Ναι, εγώ ρωτώ όμως η αντιπολίτευση είχε πίεση. Ένα λεπτό. Δεν ήταν αυτό καθ' αυτό το θέμα εκεί. Εμείς το οδηγήσαμε, ο κ. Βασαλάκης, και εγώ το έβαλα από τη δικιά μου την πλευρά. Εάν θυμάστε, ήσασταν νομίζω εκεί. Βεβαίως. Αλλά το θέμα πια ήταν η υποβολή της ένθεσης για αυτούς τους 17. Για το συμπληρωματικό κατάλογο, έτσι. Ναι. Όχι για την τροποποίηση του οργανισμού που θα αύξανε τις θέσεις μόνιμου προσωπικού. Mm-hmm. Παρενθετικά το βάλαμε αυτό το θέμα και ακούσατε και εσείς τις απαντήσεις. Μα ήταν συναφές. Ακούσαμε και άλλη απάντηση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έλεγε ότι δεν τις εγκρίνουν. Μα ο ίδιος ο νόμος σας έλεγε φέτος δεν τις εγκρίνουν. Ναι. Και το επισημάναμε εκείνη την ημέρα εκεί πέρα. Αν παράτε τα πρακτικά, το δείτε. Ο ίδιος ο νόμος τους έλεγε φέρτε μου θέση να σας τις εγκρίνω. Μα το είπα και στην αρχή αυτό. Βεβαίως και το λέει ο νόμος. Δεν το κάνανε. Ναι. Και προσωπικά θεωρώ ότι δεν το κάνανε συνειδητά. Λοιπόν, ο κύριος Τσολάκης είπε τώρα θα έχουμε προσωπικό, για να πάμε και στην ουσία, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Μαϊτέ. Για πείτε μου, εννοούσε προφανώς τα δύο αυτά επιπλέον άτομα που είναι εργάτες γενικών καθηκόντων και γιατί θεωρώ ότι ο εργάτης στα νεκροταφεία δεν είναι εύκολο, δεν ξέρω, είναι εύκολο να μετακινηθεί στην καθαριότητα γενικότερα. Είναι εργάτης νεκροταφείων ο οποίος χρειάζεται. Βεβαίως, άλλο λέω. Αν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να δουλέψει και γενικότερα στην καθαριότητα. Δεν ξέρω τι λέει ο νόμος. Εάν προλαβαίνει να καθαρίζει τα νεκροταφεία της Νάξου, τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση, μια επίσκεψη τα περισσότερα θα σας πείσει. Ναι. Και τα λοιπά, εάν προλαβαίνει, τότε θα μπορούσε να το βάλει και στην καθαριότητα. Μάλιστα, λοιπόν. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. Άρα λοιπόν έχουμε δύο άτομα. Ο κύριος Ελέξης λοιπόν είπε δεν είχαμε προσωπικό και τώρα που θα προσλάβουμε. Θα έχουμε. Τι εννοεί ο κ. Τουλάκης, αυτά τα δύο άτομα τι θα πρωτοκαθαρίσουν αυτά. Τους δρόμους της χώρας, παραδείγματος χάρη, και το κάστρο ή τα χωριά που επίσης βρωμάνε. Ναι. Αυτά τα δύο άτομα, για να καταλάβω. Αυτά τα δύο άτομα δεν φτάνουν και για μία βάδια στις κεντρικές οδούς της Νάξου. Είχαμε την ευκαιρία μέσα στα χέρια μας, κυρία Μαύρου, και τη χάσαμε για μία ακόμα φορά. Και προσωπικά θεωρώ ότι χάθηκε, δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν ότι το παραμελήσαμε ή το κάναμε, το δείξαμε. Πρέπει να έχουμε τους εργολάβους, το έχουν πει άλλωστε πολλές φορές, ότι εμείς πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρέπει να έχουμε τους εργολάβους, είναι στο DNA τους η συνεργασία με συγκεκριμένους κλάδους όπως αφορά την καθαριότητα, είναι στην ιδεολογία τους, θέλω να πω. Δεν ξέρω σε τι και τα λοιπά, αλλά παράλληλα θεωρώ ότι όλη η ιστορία έχει προεκλογική και αν το θέλετε ρουσφετολογική καθαρά οπτική και χρειά. Τι εννοείται, είπα, δεν για μπορούν να προσλάβουν μέσω του Δήμου, δεν μπορούν να το κάνουν γιατί είτε για οκταμηνίτες είτε για μόνιμο προσωπικό. Αυτή τις διαδικασίες γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και προσλαμβάνουν κόσμο μέσω των εργολάβων για εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων. Τι να κάνουμε, είναι απλά τα πράγματα. Εννοείται δηλαδή ότι το άφησαν αυτό στην άκρη και δεν έβαλαν και παραπάνω ίσως εργαζομένους. Βεβαίως και αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά υποθηκεύουν, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξαναεμφανιστεί την ευκαιρία. Υποθηκεύουν λοιπόν για δικούς τους εκλογικούς και μόνο σκοπούς, υποθηκεύουν το μέλλον της καθαριότητας. Να θέσω και ένα βασικό ερώτημα και να κλείσουμε με αυτό το εξής. Πιστεύετε, γιατί μπορεί να έρθει και να μας πει ας πούμε ο αρμόδιος στα οικονομικά, δεν ξέρω τώρα ποιος ακριβώς είναι ο αρμόδιος στα οικονομικά, εκεί λίγο έχω μπερδευτεί είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Ανεβλαβής, δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Βαφρακοκύλης, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί ειλικρινά σας λέω. Γιατί βλέπω ότι για όλα τα οικονομικά ζητήματα εξακολουθεί να μιλάει ο κύριος Ανεβλαβής και ποτέ δεν έχει πάρει το λόγο ο κύριος Βαφρακοκύλης, εκτός από δύο σειρές που ανέγνωσε κάποια στιγμή στον προϋπολογισμό, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και εκεί μετά δόθηκε ο λόγος πάλι στον κύριο Ανεβλαβή. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Μπορεί να έρθει και να μας πει λοιπόν ο αρμόδιος στα οικονομικά ότι κύριοι δεν επαρκούν τα χρήματά μας στα τοποδοτικά για περισσότερους. Γνωρίζετε. Γνωρίζετε εσείς. Εσείς γνωρίζετε. Όπως ακριβώς το λέτε. Να έρθει και να το πει. Και να πάρει και την ευθύνη των πραξιών. Να έρθει και να μας πει. Δεν γιατί αυτά κοστολογούνται γύρω στις 100.098 και κάτι, αν θυμάμαι καλά. Δεν,
Δεν ισχύει κάτι μια τέτοια είδους δικαιολογία, κυρία Μαύρο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και εσείς το ξέρετε, άμα δείτε το ύψος του προϋπολογισμού και των αποδοτικών θα καταλάβετε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ισχύει μια τέτοια είδους δικαιολογία, αλλά αυτό δεν θα το πει κανένας χωρίς στοιχεία. Εννοείται βάσει το στοιχείο. Οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί την ίδια στιγμή ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με αυτό το θέμα και δεν γνωρίζουν εάν και κατά πόση. Όταν δεν έχεις κάνει λοιπόν μια μελέτη... Όχι, ο κύριος Λιανός είπε ότι έκαναν μελέτη και είχαν τότε βάλει 400 άτομα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, συνολικά δηλαδή. Στην αρχή, το είπε. Δεν είχαν γίνει μελέτη. Αναφέρθηκε όχι μελέτη, ότι είχαν ασχοληθεί με το πόσα άτομα χρειάζονται κλπ. Πόσα άτομα με βάση τους δύο παλαιότερους δήμους. Ναι. Εντάξει, ήταν το προσωπικό που είχαν οι δύο παλαιότεροι δήμοι που προσπαθήσαν τότε να το περάσουν στον οργανισμό και δεν πέρασε. Ναι. Εντάξει, ναι. Και τους μειώσαν τις θέσεις. Mm-hmm. Έρχεται όμως το ίδιο το κράτος σήμερα και τους λέει αυξήστε τις. Ναι. Το ίδιο το κράτος. Ναι. Και αυτοί του λένε, εμείς χρειαζόμαστε 14 χειριστές μηχανημάτων, 2 οδοκαθαριστές και έναν εργάτη. Μάλιστα. Και αύριο θα κλαίμε πάλι και θα ζητάμε εργολαβίες. Και αύριο πάλι θα φούνε στο Δημοτικό Συμβούλιο να βάλουν εργολαβίες καθαριότητας, οι οποίες εκτελούνται με τον τρόπο που εκτελούνται ή με τους όρους τους οποίους υποτίθεται ότι υπάρχουν και δεν υπάρχουν στην ουσία μέσα στις υποστηρίξεις που κάνουν. Κύριε Μαϊτέ, σας ευχαριστώ. Θα έχουν την απέτηση από την αντιπολίτευση εκβιαζόμενη να ψηφίζει υπέρ και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα.